Καλησπέρα σας. 1-2-1-2, τεστ. Κι άλλο, Χρήστο μου. Τι δεν πάει? Α, αυτά είναι. Να τα αλλάξω δηλαδή. Να τα πετάξω. Σαν να μην την είπα την καλησπέρα, θα την πω ξανά. Εντάξει, τα πέταξα. Τουλάχιστον τα άλλαξα. Αν θα τα πετάξω, θα αποφασίσουν άλλοι. Εγώ τα άλλαξα. Και ακούω μια χαρά τον φίλο μου τον Χρήστο Κιώση. Ξεκινάμε. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, η τελευταία πριν την προγραμματισμένη μας άδεια. Από αύριο θα απουσιάσουμε, καιρό ήταν Χρήστο μου, μέχρι 22 του μηνός. Δεν πολύ. Είναι 7 εκπομπές. Πολλές είναι? Δεν πολλές. Τίποτα δεν είναι. Για ολόκληρο καλοκαίρι δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πρώτα ο Θεός 22 του μηνός. Να πω το κλισέ, να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας, γιατί το έχουμε ανάγκη. Κάθε καλοκαίρι, ειδικά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, είναι άστα να πάνε. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε και μια συνέντευξη προγραμματισμένη για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Παρέα φυσικά με τους χορηγούς μας. Μπυρίτσα, παγωμένη. Καλά είναι. Τι καλά, εγώ μουσικέμα είμαι πάλι. Περπατούσα πολύ, φίλε, γι' αυτό. Άμα περπατάς, φαντάζομαι να κάνεις αθλητισμό τώρα, με αυτή τη ζέστη. Εδώ, εχθές είχα να μένω αυτό εδώ το υπέροχο βοήθημα που λέγεται air condition και πάλι μουσκεμα ήμουν. Τι να κάνω, ζεσταίνομαι. Λοιπόν, θα πάμε βόλτα στο Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar, στο βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα τη θάλασσα. Και θα παραγγείλουμε δύο υπέροχες παγωμένες μπύρες, μία για μένα, μία για τον Χριστάρα που έχω απέναντί μου. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και θέλετε σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό Αριστοπλάστ, σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23-940-72-941. Βάλε μου μια πενιά, Χριστάρα μου, για να καταγράψουμε τα θέματά μας. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue libero παπάκι yahoo.gr, για ό,τι θέλετε εσείς να γράψετε, να σχολιάσετε, να δούμε, να συζητήσουμε εδώ παρέα. Πριν από αρκετές μέρες σας είχαμε καταγράψει τις ομάδες που είναι, αν όχι πιθανές, είναι στη λίστα. Πώς έχουμε τη μεταγραφική λίστα? Ο Ηρακλής δυστυχώς φέτος έχει λίστα, οι ηθήνοντές του τέλος πάντων έχουν λίστα με αφημί. Και πέρα από την περίπτωση του Βόλου, για την οποία θυμίζω ότι από τη μία είχαμε την τοποθέτηση του Τόμ Παπαδόπουλου που έλεγε ότι συμφωνήσαμε με το Βόλο για του χρόνου, από την άλλη είχαμε τη διάψευση χθες, διάψευση και με σκληρές απαντήσεις κατά τον Παπαδόπουλο από τον Αχιλλέα Μπέο, για τα όσα μεταφέρει. Και πέρα από αυτό το κομμάτι, αν θυμάστε μέσω εδώ της εκπομπής καθημερινά, αρκετές φορές μάλλον, σας λέγαμε για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, κυρίως για αυτήν της Τρίγλιας και για αυτή του Κρόνου Αργυράδων. Θέλω να πω κάτι, ας μου το επιτρέψετε, μπορεί κάποιοι να συμφωνούν, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν. Εδώ στην ώρα για μπλε θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, σοβαροί, όσο γίνεται, και πάνω απ' όλα να μην παίζουμε μαζί σας, να μην παίζουμε με τα νεύρα σας, να μην σας εκμεταλλευόμαστε για να πουλάμε ή οτιδήποτε άλλο. Το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν να φιλοξενούμε 15 ιδιοκτήτες ΠΑΕ που πουλούν αυτή τη στιγμή το αφημί τους. Κάθε μέρα και από έναν. Το πιο εύκολο. Αλλά από την άλλη θα σας βάλουμε σε μια διαδικασία και θα βάλουμε και εμάς σε μια διαδικασία που δεν τη θέλουμε, γιατί όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια θέλουμε να ασχολούμαστε μόνο με όσα έχουν τελεσιδικήσει, μόνο με όσα είναι ρεαλιστικά, με τα ανακοινώσιμα και με τα ουσιαστικά. Για παράδειγμα, χθες φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Θόδωρο Καράουλου. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε βουλευτής, είναι ξανά ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης.
Και προκάλεσε και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες, τη συνάντηση η οποία έφερε και την δημιουργία της Επιτροπής. Γιατί εκείνη η συνάντηση έφερε τη δημιουργία της Επιτροπής. Προεκλογικά δεν φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή ποτέ κανέναν Καράογλου και κανέναν υποψήφιο Ηρακλειδέα, ούτε στις δημοτικές εκλογές, ούτε στις βουλευτικές. Και ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί. Και μας πλησίασαν και πάρα πολλοί. Αλλά δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε γιατί θέλουμε να είμαστε σωστοί σε αυτό που λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Ότι επικοινωνούμε και φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν κάτι να μας πούν ως αποτέλεσμα. Το ότι εξελέγει και είναι νέος υπουργός είναι ένα αποτέλεσμα. Το ότι είναι Ηρακλειδέας είναι ένα αποτέλεσμα. Το ότι αρκετοί Ηρακλειδείς τον ψήφισαν για να είναι εδώ που είναι είναι ένα αποτέλεσμα. Το ότι του κάναμε ερωτήσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι ένα αποτέλεσμα. Από την άλλη, το να φιλοξενούμε τους προέδρους ομάδων που θέλουν να πουλήσουν το αφημί, έχουν δεχτεί προτάσεις ή έχουν αυτοπροταθεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα. Αν αύριο μεθαύριο ανακοινωθεί ότι ο Τάδε συμφώνησε με τον Ηρακλή, δίνει το αφημί της ομάδας ο οποίος είναι πρόεδρος, φυσικά και θα το φιλοξενήσουμε. Θα επιδιώξουμε τουλάχιστον, από αυτόν θα εξαρτηθεί μετά αν θα βγει ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν γίνει δηλώσεις του κυρίου Γιάννης Καραϊσαλής, πρόεδρος του Κρόνου Αργυράδων, μια ομάδα που από τα τοπικά της Κέρκυρας βρέθηκε στην Γάμα Εθνική και είναι μια από τις ομάδες με τις οποίες έχουν γίνει επαφές. Συγκεκριμένα, μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ Ηρακλής επικοινώνησε με τον κύριο Γιάννη Καϊσαρλή προημερών, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα τελεσίδικο. Μπορεί ο κύριος Καϊσαρλής να δηλώνει έτοιμος να γίνει πρόεδρος του Ηρακλή, αλλά δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Είτε γιατί δεν έχουν προχωρήσει συζητήσεις, είτε γιατί παραμένει ακόμα ζεστό το θέμα και της Τρίγλιας. Όπως σήμερα υπήρξε τηλεφωνικό ραντεβού από την πλευρά του Ηρακλή με την πλευρά του Κρόνου Αργυράδων, έτσι υπήρξε βάσει του ρεπορτάζ που έχουμε και με την πλευρά της Τρίγλιας. Δεν τελείωσε κάτι από εκεί τη μεριά. Άρα είμαστε ακόμα στις επαφές και στις όποιες, ξέρω εγώ, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε κάτι οριστικό στα χέρια μας. Αν είχαμε, να είστε σίγουροι ότι θα το λέγαμε και θα φιλοξενούσαμε αυτούς που θα αναλάβουν από εδώ και πέρα τον Ηρακλή για να μάθει ο κόσμος ποιοι είναι. Αν και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή το ότι ένα μέλος της διοίκησης δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Το ότι ένα μέλος της ΠΑΕ Ηρακλής ή δύο μέλη ή κάποια μέλη της Επιτροπής ή όποιος θέλετε επικοινωνεί με τον κύριο Καρασαλή, με τον πρόεδρο της Τρίγλιας, με τον πρόεδρο κάποιας άλλης ομάδος, αυτό δεν σημαίνει ότι από μόνοι τους μπορούν να πάρουν μια απόφαση. Δεν πρέπει να γίνει γενική συνέλευση. Δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση από την οικογένεια του Ηρακλή. Μπορούν μόνο δύο άνθρωποι να αποφασίσουν κάτι για το μέλλον ολόκληρου κόσμου? Είναι ένα ερώτημα κι αυτό. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526 Blue Libero papaki.yahoo.gr. Έχει σκάσει μήνυμα το πρώτο μήνυμα από τον φίλο τον Μάνο. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και άλλα κακά τον Ηρακλή μας να μην βρούνε, με το γνωστό του ποιητικό ίστρο. Α, τώρα που είπα βρούνε, Λευτέρη, Λευτέρη, θα τρίψεις το πιπέρι σίγουρα. Αυτό δεν είχε ομοιοκαταληξία. Ήταν στο ποίημα μέσα. Τι εννοεί ο ποιητής? Τρεις τελείες. Και βέβαια, όταν καταγράφουμε το ρεπορτάζ και ενημερώνουμε και λέμε ότι μέλος της ΠΑΕ Ηρακλής και κάποια μέλη της Επιτροπής έχουν αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες και εξακολουθούν να έχουν επαφές είτε με τον πρόεδρο του Κρόνου Αργυράδων είτε με τους ηθήνοντες της Τρίγλιας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απέναντι και αντίθετο με τα όσα θέλει να κάνει ο Τόν Παπαδόπουλος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι έχει τελειώσει από τον Ηρακλή και θα βάλει 10.000 ευρώ το χρόνο με δόσεις. Και από την άλλη βγάζει ο ίδιος ανακοίνωση και λέει ότι έχω συμφωνήσει με τον Μπέο, κάτι που ο Μπέος το διέψευσε πανηγυρικά. Δεν βγάζει άκρη. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει η συνέντευξη τύπου. Καλά, και η συνέντευξη τύπου πολλές θα πρέπει να γίνουν. Χωρίς να μας
υποδεικνύουν για το πότε θα σταματάμε να ρωτάμε. Τέλος πάντων, να μην το πιάσω πάλι αυτό. Να γίνει η συνέλευση στο Κατσάνιο ή οπουδήποτε, αν δεν χωράμε στο Κατσάνιο, να γίνει στο Καφτατζόγλιο. Κάνα πρόβλημα, καλοκαίρι είναι. Για να πάρθει μια απόφαση από την οικογένεια του Ηρακλή. Για να ξέρουμε επιτέλους πού θα παίξει ο Ηρακλής φέτος. Και αν θα παίξει και με τι προοπτικές και με ποιους ανθρώπους και με ποιους χρηματοδότες κτλ. Α, τώρα που είπα χρηματοδότες. Θυμάστε ατάκες του Παπαθανασάκη ότι δεν με βοήθησαν, δεν με στήριξαν, δεν ήρθαν τα έσοδα που ήθελα, δεν είχαμε τους χορηγούς που θέλαμε κτλ. Αντίστοιχες, καρπών, δηλώσεις έκανε ο Τόμ Παπαδόπουλος. Και σήμερα διαβάζει κανείς δηλώσεις του Προέδρου του Κόρνου Αργυράδων που λέει ότι εγώ θέλω να αναλάβω πρόεδρος, αλλά μου έχουν υποσχεθεί και κάποιες χορηγίες όταν έρθω στον Ηρακλή. Μην έρθει σε κανένα χρόνο κι αυτός, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο γύρω να είναι και πει άλλα μου είπανε πριν αναλάβω και άλλα έγιναν. Μην το ζήσουμε ξανά, γιατί το εργάκι επαναλαμβάνεται συνεχώς. Όσο δεν γίνεται η συνέλευση, δεν ξέρω αν θα μας προλάβουν οι εξελίξεις. Πάντως στη συνέλευση, για να πάρθει μια απόφαση, δεν μπορεί να πάρθει έτσι. Η λογική και το σωστό αυτό λέει ότι όσοι είναι οι υποψήφοι τέλος πάντων και έχουν τα αφημί τους, ας έρθουν, ας καταθέσουν τις προτάσεις τους, ας δείξουν έγγραφα, όχι μόνο με τα λόγια, ότι έχω πάρει το ok του τάδε και είμαστε καλά και προχωράμε, γιατί την έχουμε πατήσει ως οικογένεια του Ηρακλή πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα, το να παρουσιάζει κάποιος κάτι χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, χωρίς να τα έχει καταγεγραμμένα. Και αφού κατατεθούν όλα, τότε να πάρθει η απόφαση που είναι να πάρθει. Και όποιος έχει θέμα με τις συνελεύσεις, το έχω ξαναπεί. Μας ενοχλεί που αποφασίζουν 200, 300, 400 και δεν μας ενοχλεί που θα αποφασίσουν 2 ή 3. Και το ξαναλέω, όποιος ενοχλείται από το αποφασίζουν οι 200, μπορεί να πάει και αυτός να ψηφίσει. Γιατί δεν πάει? Μπορεί να κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο του Ηρακλή να πάνε 10.000. Γιατί να πάνε μόνο 200? Και μας ενοχλεί που θα αποφασίσουν οι 200 και δεν μας ενοχλεί αν θα αποφασίσουν οι 2 ή ο 1. Και ποιος θα πάρει την απόφαση για το ποιο είναι σωστό αν μαζευτούν πολλά? Αν έρθει του Μπέου, αν έρθει της Τρίγλιας, αν έρθει του Κρόνου Αργυράδων. Ποιος θα πάρει τη σωστή απόφαση αν δεν είναι αυτή 200 ή 300 ή 500 ή 1000, δεν ξέρω εγώ. Ποιος θα κληθεί να πάρει την ευθύνη να αποφασίσει ποιο από τα τρία είναι το πιο σωστό? Μπορεί να είναι 13, μπορεί να είναι 23. Ποιος θα το κάνει? Γιατί αυτός που θα το κάνει θα πρέπει να απολογηθεί μετά. Αν θα πάει καλά ή όχι. Είναι ο πρώτος που θα τα ακούσει δεδομένο. Όπως τα ακούνε πάντα και αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Και αυτό δεδομένο. Και το ξαναλέω. Όποιος μπορεί και απλά δεν πάει, τότε με ποιο δικαίωμα κατηγορεί αυτόν που πήγε και ψήφισε? Αφού μπορούσε, γιατί δεν πήγε? Να έχει τη συνείδηση του ήσυχη και μετά να έχει κάθε δικαίωμα να κατηγορεί και τον οποιοδήποτε ψήφισε κάτι διαφορετικό. Αφού θα έχει ψηφίσει, μπορεί να το κάνει. Το να μην πας όμως, ενώ μπορείς, επαναλαμβάνω, και μόνο να κράζεις αυτούς που ψηφίζουν, ξέρω εγώ, αν είναι λύση αυτό, ok. Όσο για τους 1-2 που αποφασίζουν, που αν έχουν λεφτά ή όχι θα πρέπει να μας τα αποδείξουν, δεν σημαίνει ότι αυτοί που έχουν λεφτά έκαναν και καλό ή κάνουν καλό. Και ο Τόμ Παπαδόπουλος υποτίθεται έχει πάρα πολλά λεφτά με την Colonial. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, μπορείτε να μου πείτε? Και ο Ηλίας ο Θεοδωρίδης έχει πάρα πολλά λεφτά. Επί της θητείας του στον Ηρακλή, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, είτε αγωνιστικό είτε εξαγωνιστικό? Και ο Παπαθανασάκης θα πει, κάποιος έβαλε την πρώτη χρονιά 2-3 εκατομμύρια. Πόσα έβαλε? Μετά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δηλαδή, όποιον βρίσκουμε εμείς που έχει κάποια λεφτά, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να αποφασίζει μόνος του,
χωρίς να γίνονται συνελεύσεις, χωρίς να αποφασίζει η οικογένεια του Ηρακλή, αφού έχει λεφτά. Όντως έχει πολλά λεφτά ο Τόμ Παπαδόπουλος. Έτσι λένε στην Αμερική. Το αποτέλεσμα στον Ηρακλή ποιο ήτανε? Γιατί αν ήτανε καλό το αποτέλεσμα, δεν θα λέγαμε αυτά που λέμε τώρα. Θα λέγαμε κάτι άλλο. Πολύ διαφορετικό. Και θα το πω τελευταία φορά. Όποιος είναι αντίθετος με το τι ψηφίζουν οι άλλοι, μπορεί ο ίδιος να πάει να ψηφίσει. Δεν τον εμποδίζει κανένας. Αν τεθεί φυσικά θέμα συνέλευσης και θέμα ψηφοφορίας. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μας προλάβουν εξελίξεις. Όλα τα έχουμε δει στον Ηρακλή. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα ξημερώσει. Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάτι να σας πούμε. Και δεν έχουμε κάτι να σας πούμε και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί περνούν οι μέρες, φτάσαμε 10 Ιουλίου. Κάποια στιγμή δεν πρέπει Χρήστο μου να έρθει και προπονητής. Κάποια στιγμή που λένε πολλοί ότι ο ΠΑΟ και ο Άρης έχουν σοβαρό πρόβλημα και πώς θα κατέβουν κτλ. Νομίζω και οι δύο προπονητοί δεν πήρανε, ανακοίνωσαν προπονητή. Ο Φλεβαράκης δεν πήγε. Αμόνο ο Άρης, τον Μαρκόπουλο. Ναι, έστω. Ο Ηρακλής δεν έχει προπονητή. Και οι περισσότερες ομάδες, για να μην πω όλες στην Α1, νομίζω έχουν προπονητή. Ο Ηρακλής δεν έχει ακόμα προπονητή. Και κάποια στιγμή πρέπει να έχει προπονητή. Δηλαδή αυτό το θέμα με τον Μέξα και τον Καστρίτη δεν κρατάει τώρα δύο εβδομάδες. Μπορεί και παραπάνω. Του Μέξα, ο Μέξας αποτελεί παρελθόν, μας το επιβεβαίωσε εδώ ο ίδιος ο κ. Δρακόπουλος. Αλλά πρέπει να τελειώσει και το θέμα του Καστρίτη. Προσπάθησα να επικοινωνήσω σήμερα μαζί του, δεν ήταν εφικτό. Αν και θεωρώ απίθανο να θέλει να βγει πριν υπογράψει. Πρέπει χθες να ανακοινωθεί ο προπονητής. Γιατί χωρίς προπονητή δεν θα προχωρήσει τίποτα στις μεταγραφές. Μεταγραφές την πρώτη παρουσίασε σήμερα, ανακοίνωσε μάλλον, όχι παρουσίασε, το ΤΑΑ Ηρακλής για το βόλεϊ. Απέκτησε τον κεντρικό του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Πεντίδη. Έχει γεννηθεί 15 Δεκεμβρίου του 1993 στην Αλεξανδρούπολη. Ο Εύρος βγάζει βόλεϊ πολύ και ταλέντα. Έχει ύψος 2-5, κεντρικός. Ορεστιάδα, Νέα Βίσα, Ορεστιάδα, Φίνη Κασίρου, Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η πορεία του. Έχει συμμετοχές και με την Εθνική Ανδρών. Και εκτός από πρόπτου θα τον ακούσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Είναι η πρώτη μεταγραφή. Οι υπόλοιπες ήταν, θυμίζω, ανανεώσεις αρχικά του Ορφανού, του προπονητή, του Προύσαλη, του Μπουράκη, του Αλέξανδρου Χίρα, που τους ακούσαμε όλους εδώ στην ώρα για μπλε. Σήμερα ανακοινώθηκε η απόκτηση του 26χρονου κεντρικού από τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό δεν έπαιζε πάντα βασικός, δεν έπαιζε συχνά μάλλον βασικός. Ήταν το δίδυμο με Πανταλέον και Πελεκούδα τις περισσότερες φορές. Αλλά όποτε έπαιρνε χρόνο συμμετοχής ήταν θετικότατος ο Πεντίδης με τον Παναθηναϊκό. Το είδε αυτό ο Ορφανός, το είδαν οι διοικούντες και αποφάσισαν να το φέρουν στην ομάδα. Να πάμε, ή μάλλον πριν πάμε, όχι, θα πάμε. Εντάξει, τα βρήκαμε τον εαυτό μου. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Χρήστο μου, παρέα με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar. Δεύτερη μπυρίτσα σηκώνει το κλίμα. Σηκώνει. Μια δεύτερη μπυρίτσα παρακαλώ. Με ένα μεζεδάκι, έτσι μας το φέρετε σκέτη. Από το βράχο της Αθήτου στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και blueliberopapakiyahoo.gr. Πάντα κοντά μας οι σακούλες Αριστοπλάς, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες μέσες αγοράς. Μπείτε για λεπτομέρειες και πληροφορίες στο aristoplast.gr. Πάμε, Χριστάρα μου, να μιλήσουμε για βόλεϊ και σε δευτερόλεπτα να έχουμε στον αέρα τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Λέγαμε και νωρίτερα για την πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή, που είναι γεγονός από σήμερα, μετά τις ανανεώσεις, την παραμονή του προπονητή, του κ. Ορφανού, τις ανανεώσεις του αρχηγού, του Κώστα Προύσαλη, του Αντώνη Μπουράκη, του Αλέξανδρου Χίρα. Ήρθε η ώρα για την ανακοίνωση της πρώτης μεταγραφής. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Η αρχή γίνεται με τον Γιώργο Πεντίδη. Αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στον Παναθηναϊκό, 26χρονος κεντρικός. Τον έχουμε στην γραμμή μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηρακλή, η οποία σε καλωσόρισε και με την σημερινή ανακοίνωση. Νομίζω είναι κάτι που
φέρνει ικανοποίηση σε σένα. Καλώς σας βρήκα και από μένα στον Ηρακλή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια τέτοια ομάδα. Με έναν σύλλογο που έχει από τα βαριά ονόματα, θα έλεγα, στην ιστορία του βόλεϊ. Εννοείται. 15 τίτλοι, 5 Champions League, 5 συμμετοχές σε Champions League, 3 τελικούς και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Και φαντάζομαι αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο το όνομα και η ιστορία του Ηρακλή. Έτσι, μαζί και με τον κόσμο του που το ξέρεις και ως αντίπαλος ότι το γεμίζει το γήπεδο. Και ο κόσμος στηρίζει την προσπάθεια αυτή που κάνουν τα παιδιά τα τελευταία χρόνια την ομάδα και φυσικά είναι ένα κίνητρο όλη αυτή η ιστορία του Ηρακλή για να έρθει κάποιος παίκτης σε αυτό το σύλλογο και να παίξει. Mm-hmm. Είσαι από τον Εύρο. Είσαι ένα από τα πολλά παιδιά που αναδείχθηκαν από τον βολεϊκό Εύρο και με Ορεστιάδα και με Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλά παιδιά όλα αυτά τα χρόνια προκύπτεται από εκεί. Από Ορεστιάδα, Φινικασίρου, Παναθηναϊκό, τι ήταν αυτό που σε έκανε πλέον να μπει στη διαδικασία να πεις θα συνεχίσω την καριέρα μου στον Ηρακλή? Πώς προέκυψε αυτό το φλερτ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, μεταξύ των δύο πλευρών, του Ηρακλή δηλαδή και σου? Εντάξει, δεν θέλω να υποβαθμίσω κάποια από τις ομάδες που ήμουνα, απλά κάποιος αθλητής πάντα κοιτάει κάποια προνόμια που έχει, κάποια ενδιαφέροντα που τον κάνουν να έχει περισσότερο σε μία ομάδα και φυσικά, όπως είπα και πριν, εκείνη και η ιστορία του συλλόγου. Άρα ήταν εύκολη απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ήταν εύκολη απόφαση μου. Δεν είπα όχι από την αρχή να το σκεφτώ για αυτά. Mm-hmm. Τώρα είσαι στην Ορεστιάδα? Ναι, βρίσκομαι στην Ορεστιάδα τώρα αυτόν τον καιρό. Η Ορεστιάδα μας θυμίζει Θόδωρο Μποζίδη, μας θυμίζει Μπάεφ, μας θυμίζει... Ναι, εννοείται. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την Ηρακλή. Όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν περάσει από την Ηρακλή. Ο Μποζίδης, όπως είπατε, ο Μπάεφ, ο Μπαρμπούδης. Έχουν παίξει και τελικούς Champions League όλα αυτά τα παιδιά με την Ηρακλή. Η Ορεστιάδα πιστεύω ήταν και αυτός ο σύλλογος, ήταν πάντα ιστορικός και όσοι... Και μεγάλο σχολείο, βόλιο. Μεγάλο σχολείο βέβαια. Ναι, όσοι μιλούσαν για το βόλι δηλαδή, πάντα θυμόταν την Ορεστιάδα τα παλιά χρόνια για το βόλι. Mm-hmm. Τώρα είσαι εκεί, διακοπές. Τώρα ναι, βρίσκομαι για τις διακοπές μου εδώ πέρα και συνεχίζω την προετοιμασία μου για να έρθω στην Ηρακλή και να είμαι έτοιμος. Είσαι μαζί με τον Αλέξανδρο Χίρα, προς το παρόν περιμένουμε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις για τους παίχτες που θα σας πλαισιώσουν. Πέρυσι είχες παραστάσεις, είχες παρουσίες στην Α1 μαζί με τον Πανταλέοντα, μαζί με τον Πελεκούδα στον Παναθηναϊκό. Θεωρείς ότι είσαι έτοιμος να καθιερωθείς, όπως λέμε, στη μεγάλη κατηγορία με τη φανέλα του Ηρακλή? Ναι, με τον Αλέξανδρο Χίρα έχουμε ξαναπαίξει σε πολλές ομάδες και στην Ορεστιάδα έχουμε παίξει. Και στο Φίνικα. Και στο Φίνικα είμαστε συμπαίκτες, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και θα έλεγα πλέον ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και ναι, πέρσι ήμουν στον Παναθηναϊκό, είχα κάποιες παραστάσεις, είχα βέβαια το Σωτήρι του Μπανταλέων που για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη ιστορία. Και μας έμαθε κάποιοι, και ο Πελεκούδας φυσικά είναι ένας άξιος αθλητής, και μου έμαθαν κάποια περισσότερα πράγματα, με βοηθούσαν αρκετά και πιστεύω πως είμαι έτοιμος να κάνω ένα βήμα παραπάνω για να παίξω σε κάποια ομάδα. Mm-hmm. Σίγουρα ο κόσμος του Ηρακλή κάθε χρόνο είναι διψασμένος για το βόλεϊ και παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στέκεται γερά στα πόδια του, έχει δύο συνεχόμενους τελικούς. Λίγο έλειψε να πάρει και τίτλο, είτε στην Ρόδο, πόσο μάλλον πέρυσι στην Ιερά Πέτρα για το Final Four του Κυπέλλου. Γιώργο, τι θα έθετες ως στόχο ή στόχους για φέτος, για σένα και για την ομάδα? Έχουμε δει ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Ηρακλής συμμετάσχει πάντα σε ένα Final Four, είτε Κυπέλλου είναι αυτό, είτε League Cup, πάντα συμμετάσχει σε ένα League Cup, σε ένα Final Four, συγγνώμη, και πιστεύω, θέλω να βάλω στόχο να το καταφέρουμε φέτος αυτό πάλι, να συμμετάσχουμε σε ένα Final Four και αν μπορούμε να κατακτήσουμε και κάποιο τίτλο. Mm-hmm. Για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που στηρίζει τόσο πολύ και την ομάδα. Για το πρωτάθλημα? Για το πρωτάθλημα πιστεύω πως αν
μπούμε στην τετράδα θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και γιατί όχι, αν μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω και να παίξουμε στους τελικούς, έτσι. Ναι, καλά, αυτό, άμα γίνει αυτό, να ξέρεις ότι τον κόσμο θα το καταλάβεις πάρα πάρα πολύ κοντά σου. Γιατί μας έχουν λείψει όλα αυτά, Γιώργο. Είναι μια ναι, εννοείται, εντάξει, πάντα κάποιος αθλητής έχει αυτό στόχο και μετά ό,τι καλύτερο βγει, πιστεύω, θα είναι και καλύτερο για την ομάδα και για τον κόσμο και για όλα. Mm-hmm. Και με την Εθνική είχες παρουσία, νομίζω ο κύριος Ανδρεόπουλος έχει καλέσει. Ναι, και πέρσι ήμουν στην Εθνική και φέτος απλά για κάποιους προσωπικούς λόγους δεν είχα πάει, αλλά εντάξει. Είχα πέρσι συμμετοχές και σε φιλικά παιχνίδια και φέτος δεν μπόρεσα να πάω. Εύχομαι να ξαναγίνει, εύχομαι με την φανέλα του Ηρακλή να γίνεις ακόμα και βασικός τέλεχος της Εθνικής, που είναι ό,τι καλύτερο φαντάζομαι για έναν αθλητή. Εννοείται, ναι, και για κάποιον αθλητή να συμμετέχει στην Εθνική και να παίζει και είναι ό,τι καλύτερο. Εννοείται. Σου εύχομαι υγεία, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή προετοιμασία. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι να αντικρίσω από κοντά όλα αυτά που έχω ακούσει για την Ηρακλή τα τελευταία χρόνια και να μας στηρίξει ο κόσμος και φέτος και να το ζήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή αρχή λοιπόν στον Γιώργο τον Πεντίδη που τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγο. Η πρώτη μεταγραφική κινήση του Ηρακλή, κεντρικός του Παναθηναϊκού πλέον στα Κιανόλευκα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι μας αρέσει πολύ ο Ρόρι Γκάλαχερ και τον ακούγατε τόση ώρα, είναι ότι είμαστε και σε κάποιες συζητήσεις. Τι να κάνουμε, θα το πω το κλισέ, Χρήστο. Τρέχει το ρεπορτάζ, να το πω. Και όποιος μας πιστεύει, μας πίστεψε. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πραγματούδια να πούμε που συνέβησαν σήμερα και στα υπόλοιπα να τα δούμε. Πού είναι, μισό λεπτό. Να το. Για την παρουσία στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου σήμερα τόσο. Α, θα διαβάσω το δελτίο τύπου που έχω μπροστά μου. Στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής βρέθηκε ότι ο τριταθλητής Ευρώπης Γεώργιος Ασπουγαλής και ο προπονητής του Μίλτος Χακιάς, ο κολυμβητής του Ηρακλή μετά τη μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου 50 μέτρα πρόστιο με την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιωαννίδων στο Καζάν και ο προπονητής του δέχτηκαν τα συγχαρητήρια από τον πρόεδρο του ΓΣ Ηρακλής Φώτη Θεό, καθώς και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δανιήλ Λαβραμίδη και Μάκη Καρυπίδη. Ευχή όλων ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον. Είναι μεγάλη μας τιμή που ένας νέος αθλητής προερχόμενος από το σύλλογό μας έφερε μια τέτοια διάκριση για την Ελλάδα. Αυτό είναι και το πρώτο μετάλλιο σε τέτοια διοργάνωση στην κολύμβηση στην ιστορία του Συλλόγου. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι για την αξιόλογη δουλειά που γίνεται στο τμήμα κολύμβησης του Ηρακλή, που μας δίνει συνεχώς τέτοια αποτελέσματα, όπως δήλωσε ο Φώτης Θεός. Για τον οποίο Φώτη Θεό περιμένουμε να δούμε αν αυτό που προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω του Facebook, για την παρέτησή του δηλαδή, γίνει πράξη τις επόμενες ημέρες. Καλησπέριζω Γιάννη Ζάτση που έχω απέναντί μου. Επιτέλους Γιάννη, έστω και 4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Επιτέλους. Δίδυμο έχουμε να κάνουμε το 1821. Ξεκινά αύριο στη Θεσσαλονίκη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών στην Κολύμβηση. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι Πέδες και οι Κορασίδες. Ο Ηρακλής θα συμμετάσχει στους αγώνες με 13 αθλητές και αθλήτριες. Καλή επιτυχία στα αδελφινάκια μας. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο. Καλή επιτυχία και από εμάς ως εκπομπή. Στους κολυμβητές και στις κολυμβήτριες του Ηρακλή, μακάρι να φέρουν όσα μετάλλια περισσότερα μπορούν και θέλουν. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται αναβολή στράτευσης. Ερμού 45, εδώ κοντά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-318. Το ξαναλέω, 2-2-6-3-18. Εμπειρία 4 και πλέον δεκαετιών. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 προσφέρει ουσιαστική γνώση, κατάρτιση και εξειδίκευση.
Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεση του κοινού καθημερινά από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Τα παλικάρια μας δεν ήρθανε. Έρχονται. Λοιπόν, θα τους δώσουμε την σκυτάλη σε πολύ λίγο στο ράδιο Μαρμίτα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για Δευτέρα 22 Ιουλίου. Από αύριο ξεκινούμε την προγραμματισμένη μας άδεια. Οπα, γιορτάζεις? Έχεις γενέθλια? Τι έγινε, κερνάει αυτός? Εγώ τίποτα? Α, τα παρήγγειλε. Τα παρήγγειλε. Γιορτάζεις? Έχεις γενέθλια? Τι έχεις? Εντάξει ρε φίλε, μπράβο σου. Για μένα τίποτα? Ακολουθεί ο Ζάχος Ντρούλινγκ. Έχεις γκέστη ή είναι και ο Τάσος? Τάσος, δίδυμο. Ωραία, μετά στο Τρέγια. Θα είναι στην παρέα του Λίμπερο 107,4 εδώ κοντά. Σε επαναλαμβάνω. Πρώτα Θεός με το καλό. Θα τα ξαναπούμε όσο ώρα για μπλε και ρεπορτάζ του Ηρακλή από, όχι από, την Δευτέρα 22 Ιουλίου. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά και να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Καλό βράδυ.